επίπεδα του 1 ευρώ και 10 λεπτών αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά της Λάρισας στην έναρξη της περίοδου, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των διεθνών τιμών, οι οποίες ακολουθούν το τελευταίο διάστημα πτωτική πορεία, αλλά και με την εφαρμογή της μείωσης κατά 30% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αποφάσισε η κυβέρνηση. Η πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, νομού Λάρισας, κυρία Έλλη Παπαδοπούλου, σημείωσε ωστόσο ότι οι πρατηριούχοι ολόκληρης της χώρας είχαν ζητήσει μεγαλύτερη μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα κυμαίνονταν τελικά στα 90 έως 92 λεπτά το λίτρο. Εμείς περιμέναμε το 90 που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη εδώ και χρόνια και είδηστε σαν Ευρωπαίοι πολίτες που είμαστε και όσο πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες να έχουμε το πετρέλαιο με πολύ χαμηλότερο δασμό και την διάθεσή του και το κλείσιμο να είναι στα 0,90-92 λεπτά όπως είναι σε όλη την Δυτική Ευρώπη. Η κυρία Παπαδοπούλου τόνισε επίσης ότι οι πρατηριούχοι δεν συμφωνούν με την φορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης στον συντελεστή του 23% ως είδος πολυτελείας και ζητούν την μείωση του ΦΠΑ στο 19%. Δεν πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να έχει 23% και δεν πρέπει να φορολογείται στον άλλο φορολογούμενο σαν είδος πολυτελείας. Άρα λοιπόν έπρεπε το λιγότερο να το κρατήσει στο 19, το περισσότερο να το κατεβάσει κι άλλο το ΦΠΑ.